από χθες το βράδυ και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ευρυπίδη τον Κουτσιαδάκη, έχει δείξει τεράστιο ενδιαφέρον από χθες το βράδυ, γιατί μέχρι αργά χθες το βράδυ είχαμε συνομιλίες με όλους τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου από όλα τα κόμματα. Έχουν δείξει όλοι ενδιαφέρον, καθυστερημένα μεν, αλλά το καλό είναι ότι το ενδιαφέρον υπάρχει και προσπαθούμε να το σταματήσουμε αυτό που πάει να γίνει. Έχουμε ένα περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα. Ο κύριος Κουτσιαδάκης, επειδή η κυρία Θεανό Ιβρέτζου λείπει σε μία έκθεση, και ανάλαβε την υπόθεση ο κύριος Κουτσιαδάκης και ο Περιφερειάρχης. Σήμερα μας έχουν καλέσει στο γραφείο τους, είμαστε απ' έξω, έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία από το πρωί και με το Υπουργείο και με διάφορους φορείς που ασχολούνται με το κομμάτι της Σταφίδας. Ήδη ο κύριος ο Αντιπεριφερειάρχης έχει μιλήσει με τον Υπουργό, τον κύριο Αποστόλου, αλλά είναι καθοδόν προς Βέρεια και μόλις φτάσει, γιατί δεν υπήρχε καλό σήμα στο τηλέφωνο, θα έχουν και την τηλεφωνική, το τηλεφωνικό ραντεβού αυτό. Η Κρήτη όλοι είναι ανάστατοι με αυτό το θέμα και ειδικά ο νομός Ηρακλείου. Όλοι οι φορείς είναι ενημερωμένοι. Τρέχουμε μέχρι το μεσημέρι, θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι θετικές, γιατί είναι αμαρτία αυτή η ιστορία της κριτικής ταφίδας να χαθεί τόσο απλά. Γιατί θα χαθεί μετά. Όταν δεν την βάζει στην κατεμένη, σημαίνει ότι δεν παράγει το προϊόν, δεν είναι... Πείτε μου. Πιστεύετε ότι έχει παιχτεί παιχνίδια από παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Δεν γνωρίζω αν έχει παιχτεί παιχνίδι από παράγοντες, αλλά ότι την εισήγηση την κάνανε βουλευτές της Κορίνθου, που να σας πω και κάτι, καλά το κάνανε οι βουλευτές της Κορίνθου, έπρεπε να το έχουν κάνει το αντίστοιχο και οι δικοί μας βουλευτές. Που δεν το πήρανε χαμπάρι, ναι. Δεν το συζητάμε, ναι, αυτό. Εγώ, πολύ καλά κάνανε. Ξέρετε που τη ρίχνω. Πού? Επειδή είστε βουλευτές, παρακολουθούν, ναι, πολλά θέματα. Οι συνάδελφοί τους, οι βουλευτές του ίδιου κόμματος, γιατί δεν πιάσανε τους βουλευτές τους δικούς μας να τους πούνε, παιδιά, ξέρουμε ότι παράγεται και εσείς σταφίδα. Έλα να πάμε όλοι μαζί παρέα να καταθέσουμε αυτό το υπόμνημα στο Υπουργείο να ενταχθεί η σταφίδα της Ελλάδος. Γιατί οι βουλευτές της Κορίνθου δεν πιάσανε και τους δικούς μας βουλευτές? Εντάξει, ξέρετε, ένας βουλευτής δεν μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα, αλλά έπρεπε, εφόσον ανήκουν στο ίδιο κόμμα και καταθέτουν αυτοί οι 4-5 βουλευτές μία ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μία πρόταση. Γιατί δεν πιάνε και τους κριτικούς βουλευτές να πούνε, ελάτε εδώ να πάμε όλοι μαζί παρέα. Ποιος έπρεπε να το κάνει αυτό? Έπρεπε να το κάνει οι βουλευτές της Κορίνθου, εφόσον το ξέραν το θέμα και η δική μας. Και το Υπουργείο, διότι αυτό έγινε σε συνεργασία και οι βουλευτές της Κορίνθου, ναι, οι βουλευτές από την Κόρινθο, πολύ καλά κάνανε προασπίζοντας τα συμφέροντα των αγροτών. Αλλά αυτό έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εγώ σας έθεσα το ερώτημα. Ρητορικό μένει πολύ... όχι, ναι, ναι. Είπα, ποιος σας κάνει πλάκα ή ποιος παίζει αυτό, ναι, το παιχνίδι από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν είναι εκείνο το οποίο πρέπει να δίνει την όταν και να λέει, ελάτε γιατί είναι η ώρα, είτε να διορθώσετε το αμπελουργικό μητρό, είτε να δείτε για τα προγράμματα, με συγχωρείτε. Ποιος δηλαδή δίνει τη γραμμή? Κυρία Δουλγεράκη, εμείς τώρα δεν θέλουμε να κρίνουμε κανένα. Εμείς προσπαθούμε τώρα και τρεις μέρες, μάλλον δύο μέρες, η τρίτη είναι σήμερα, προσπαθούμε τώρα τρεις μέρες να βρούμε λύση και να ενταχθεί η κριτική, η ξανθιά από τη Σουλτανίνα, μέσα στον κατάλογο, στον εθνικό κατάλογο με τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Λέγατε χθες το μεσημέρι. Αν αυτό δεν περάσει, και το λέω δημόσια, θα απολογηθούν πάρα πολλοί. Αν αυτό δεν περάσει. Γιατί η κριτική σταφίδα δεν είναι ένα προϊόν τυχαίο. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Και εφόσον αυτή τη στιγμή δίνεται στον κριτικό παραγωγό ένα κίνητρο, μικρό, έτσι κι αλλιώς για μικρά κίνητρα δουλεύουμε πλέον όλοι. Με συγχωρείτε, λέτε ότι έχουν, ναι, πάρει την ευθύνη πάνω τους αυτή την ώρα. Όχι την ευθύνη, έχουν πάρει τις πρωτοβουλίες πάνω τους και το θέμα στην πλάτη τους. Κουκιαδάκης, Αρναουτάκης, Αρναουτάκης, Κουκιαδάκης, προκειμένου μέχρι την Δευτέρα κουκιά, να, ναι, ετοιμαστούν τα πάντα όλα, έτσι ώστε να μην έχουμε να χάσουμε. Η περιφέρεια Κρήτης κατευθείαν αγκάλιασε τον αμπελουργό, το σταφιδοπαραγωγό κατευθείαν. Ωραία. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, το αμπελουργικό μητρό Κρήτης, ετίνος την ευθύνη είναι?
το Αμπελουργικό Μητρό Κρήτης έχει τρεις φορείς που το διαχειρίζονται. Ένας φορέας είναι το ΟΣΔΕ, ο ΠΚΠ, που είναι πλήρης ενημερωμένο και με τηλεπισκοπικούς ελέγχους. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα λάθος να κάνει ο παραγωγός, ο τηλεπισκοπικός έλεγχος το βρίσκει. Δεύτερος φορέας από τον ΟΠΚΠ είναι ο ΕΛΓΑ, που είναι και αυτό ενημερωμένο, γιατί δίνει αποζημιώσεις και πληρώνει. Μάλιστα. Και τρίτος φορέας είναι η ΔΑΟΚ, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η ΔΑΟΚ Ηρακλείου, που αυτό το Μητρό παίρνει βάση στο Υπουργείο. Πού ανήκει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας? Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμπλέκεται η περιφέρεια και οι υπηρεσίες περιφέρειας? Όχι σε όλα, στο Μητρό όχι. Ωραία. Είπατε χθες το μεσημέρι. Είπατε χθες το μεσημέρι ότι, ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί δεν ενημερώθηκε το Αμπελουργικό Μητρό ως έπρεπε, και εξαιτίας του ότι δεν ενημερώθηκε, εμείς βρεθήκαμε σε αυτή τη δυσχερή θέση. Ναι, κύριε Χιλετζάκη. Ναι. Ωραία. Ρωτώ λοιπόν, αν το Αμπελουργικό Μητρό δεν ενημερώθηκε, αλλά ήταν ενήμερος ο ΠΚΠ, ήταν ενήμερος ο ΕΛΓΑ, ήξερε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, να με συγχωρείτε, αλλά έχετε μπροστά σας εκείνους οι οποίοι ολιγόρησαν, ναι. Ναι. Ωραία. Τίποτα άλλο. Θα δούμε το μεσημέρι και μόλις τελειώσει αυτή η σύσκεψη, γιατί λέτε ότι πάτε όλοι ως ομάδα αμπελουργών αυτή την ώρα, έτσι. Όλοι, και οι βουλευτές και η ομάδα αμπελουργών και ο αντιπεριφερειάρχης, όλοι τώρα είμαστε στην περιφέρεια για αυτό το θέμα και έχουν ασχοληθεί και όλοι από χτες το βράδυ.